Και τώρα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΟΡΤ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τη δεύτερη επίσκεψή της στην Ηλία μέσα σε λίγους μήνες πραγματοποίησε σήμερα η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα. Αυτή τη φορά η κυρία Γκάγκα ήρθε με συγκεκριμένες προτάσεις για τη λειτουργία των δύο νοσοκομείων, με το νοσοκομείο του Πύργου να συνεχίζει να σηκώνει το βάρος των περιστατικών του νομού και το νοσοκομείο της Αμαλιάδας να μεταφέρεται στη Νέα Πτέρυγα και να αλλάζει εντελώς χαρακτήρα. Σε σχέση με την προκήρυξη, η κυρία Γκάγκα δεν είπε κάτι νεότερο από τις 13 θέσεις που έχει ήδη προκηρύξει το Υπουργείο, όσο για τη θέση του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου της Ηλίας, ούτε λόγος. Η Μίνα Γκάγκα επισκέπτεται για δεύτερη φορά τον νομό, όμως σε αυτή την περιοδία της φέρνει και συγκεκριμένα νέα σε σχέση με την παράλληλη λειτουργία των δύο νοσοκομείων, Πύργου και Αμαλιάδας, κάτι που θα ξεκαθαρίσει οριστικά με τη γνωστοποίηση του νέου υγειονομικού χάρτη. Πρώτη στάση στο νοσοκομείο του Πύργου, όπου όσο και αν πιέστηκε, δεν αποκάλυψε το όνομα του νέου διοικητή μετά την απομάκρυνση του Χρήστου Χριστόπουλου. Γίνεται μια αξιολόγηση στους διοικητές, η οποία για τον κύριο Χριστόπουλο δεν ήταν καλή και μαζί με άλλους διοικητές επίσης προχωράμε σε αυτή. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό και νευραλγικό κομμάτι για τα νοσοκομεία μια διοίκηση που έχει καλή αξιολόγηση. Αυτή ήταν ο λόγος της αλλαγής. Τι εννοείται δεν ήταν καλή αξιολόγηση? Υπάρχει μια ομάδα τριών ανθρώπων που ελέγχει τις διοικητικές ικανότητες, την ασφάλεια του προσωπικού, την λειτουργία του νοσοκομείου. Γίνεται μια βαθμολόγηση από διάφορα μέρη και υπάρχει μια πενταμελής επιτροπή συνεχεία που εξετάζει. Αμέσως μετά τον Πύργο επισκέφθηκε και το νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Εκεί η αναπληρώτρια υπουργός ήταν πιο συγκεκριμένη, αφού έκανε γνωστό ότι στο νέο χάρτη θα προβλέπει τη λειτουργία του νοσοκομείου σε τρεις άξονες. Πρώτον, θα λειτουργούν καθημερινά στη Νέα Πτέρυγα τα επίγοντα περιστατικά. Δεύτερον, θα λειτουργούν τα χειρουργεία μία φορά την εβδομάδα. Και τρίτον, θα λειτουργεί μονάδα χρόνιων νοσημάτων και κυρίως ογκολογική μονάδα, όπου θα γίνονται χημειοθεραπείες σίγουρα μία φορά την εβδομάδα. Έχουν γίνει οι κινήσεις του να γίνει η παραλαβή, του να γίνει άδεια από την πυροσβεστική που μας χρειάζεται για να φέρουμε ασθενείς μέσα, που έγινε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα. Και βέβαια βλέπω ένα τμήμα πολύ πιο καλά έτοιμο τώρα από ότι το είδα την προηγούμενη φορά. Δηλαδή δεν έχει σύγκριση αυτό που είχα δει στην προηγούμενη επίσκεψη με αυτό. Ήδη ανακοινώθηκε πριν και το ακούσατε ότι έχουν γίνει 30-32 χειρουργεία, αν άκουσα καλά από τον κύριο Μπακέλα, που σημαίνει πως άρχισε μια λειτουργία. Ένα προσωπικό απαραίτητο, το οποίο είχε φύγει με την πανδημία από την Αμαλιάδα και είχε πάει στον Πύργο, επέστρεψε ακριβώς για να γίνουν και να ολοκληρωθούν αυτές οι λειτουργίες. Έχουμε κάνει συζητήσεις και με τον διοικητή της ΥΠΕ και με τον Δήμαρχο και με τα δύο νοσοκομεία της Πάτρας για να μπορεί να λειτουργήσει τμήμα χημειοθεραπείας εδώ, ώστε να μην μετακινούνται άρρωστοι κάθε 15 και 20 μέρες σε άλλα νοσοκομεία για να κάνουν τα φάρμακά τους, να μένουν κοντά στο σπίτι τους, να έχουν τη βοήθεια των δικών τους. Ολοκληρωτικά αυτή τη φορά, το είπε η Υπουργός, η Τρίτη και η Φαρμακερή, αυτή η πτέρυγα θα λειτουργήσει, το τμήμα επιγόντων θα λειτουργήσει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ούτε νεότερο δεν υπήρχε πάντως σε σχέση με την έλευση νέων γιατρών. Όπως τόνισε, δεν υπάρχει κανένα νέο κίνητρο για τις 13 θέσεις που έχουν προκηρυχθεί, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια το σύνολο των προκηρύξεων ολοκληρώνονται δίχως κανένα ενδιαφέρον από το ιατρικό προσωπικό. Ειλικρινά είμαι σήμερα πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί περίμενα αυτή την ημέρα 3 χρόνια από τότε που έκανα τις δωρεές. Και, πάση περιπτώσει, δεν θέλω ούτε να κατηγορήσω κανέναν, ούτε εκεί. Εμένα το μόνο που θέλω είναι να λειτουργήσουν τα μηχανήματα για να εξυπηρετούν τους δημότες της Ηλίας γενικά και ειδικά της Βόρειας Ηλίας, που είναι περίπου 70 με 75 χιλιάδες πληθυσμό. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει θέσει πρώτα απ' όλα την υγεία. Με εντολή του ίδιου του Πρωθυπουργού, κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, γίνεται ο νέος υγειονομικός χάρτης της χώρας. Και σε αυτόν τον χάρτη, όλες οι υγειονομικές μονάδες της Ηλίας βρίσκουν τη θέση τους και αναβαθμίζονται. Η σημερινή παρουσία της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, της κυρίας Γκάγκα, στην Ηλία, για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες αναδεικνύει ακριβώς αυτό, ότι απόλυτη προτεραιότητα είναι η αναβάθμιση όλων των δομών υγείας στο νομό Ηλίας, η αναβάθμιση της ποιότητας παροχών υγείας.
Τώρα, κυρίες και κύριοι, σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης βρίσκεται το νοσοκομείο του Πύργου, με την έξαρση του κορονοϊού να επηρεάζει ασθενείς, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό. Έχει όλο το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει ο Γιάννης Σουκαλάς από την αίθουσα σύνταξης. Γιάννη. Κώστα, καλησπέρα. Είναι γεγονός λοιπόν ότι τις τελευταίες ημέρες, ειδικότερα στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, έχει παρατηρηθεί μια ραγδαία εξάπλωση του κορονοϊού, η οποία έχει βγει από τα όρια των κλινικών COVID. Για να γίνουμε μάλιστα πιο συγκεκριμένοι, κρούσματα του κορονοϊού εντοπίστηκαν ένα στη χειρουργική κλινική, δύο στην ορθοπαιδική, ενώ όλοι οι ασθενείς που νοσηλεύονται στην ψυχιατρική κλινική βγήκαν θετικοί στον κορονοϊό, καθώς και οι νοσηλευτές που υπηρετούν εκεί. Όσον αφορά τις ασθενείς της ψυχιατρικής κλινικής, Κώστα, να πούμε ότι για ιατρικούς λόγους είναι σχεδόν ανέφικτη η μετακίνησή τους σε άλλη κλινική. Παραμένουν σε καραντίνα στις κλίνες που ήδη φιλοξενούνται, ωστόσο να πούμε ότι έχουν διακόψει τη θεραπεία που λαμβάνουν, ώστε να παίρνουν τα απαραίτητα φάρμακα για το κορονοϊό. Μάλιστα. Οι υπόλοιποι ασθενείς, Κώστα, βρίσκονται κανονικά στην κλινική COVID, η οποία να πούμε ότι είναι γεμάτη. Είναι μία κλινική, καθώς η δεύτερη κλινική ανέστειλε τη λειτουργία της λόγω και της ύφεσης, της προσωρινής, όπως βλέπουμε, ύφεσης της πανδημίας, αλλά και για το γεγονός ότι οι νοσηλευτές που υπηρετούσαν εκεί επέστρεψαν στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Οπότε το δεδομένο αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει μία κλινική γεμάτη και τα υπόλοιπα κρούσματα νοσηλεύονται στο θάλαμο που είναι τα ύποπτα κρούσματα κορονοϊού, οι οποίοι περιμένουν να λάβει κάποιος ασθενής εξιτήριο ώστε να πάρουν τη θέση του, Κώστα. Γιάννη Τσουκαλά, σε ευχαριστώ. Και εμείς να αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Θλίψη σε ολόκληρη τη χώρα. Έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου του σπουδαίου Έλληνα αστροφυσικού Διονύση Σιμόπουλου, ηλικία 79 ετών, μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Ο Διονύσης Σιμόπουλος, με καταγωγή από τον Γρίλο της Ηλίας, είναι ο πρώτος Έλληνας ακαδημαϊκός που κατάφερε να φέρει τον κόσμο κοντά στο σύμπαν, εξηγώντας με απλό τρόπο τα όσα υπάρχουν έξω από τον πλανήτη μας. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, παρά το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε, δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να κάνει χιούμορ και να απαντά σε όλα με αφοβλιστική ειλικρίνεια. Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο Διονύσης Σιμόπουλος, ένας μεγάλος Έλληνας, ένας μεγάλος ηλίος. Ήταν επίτιμος διευθυντής του Ευγενίδιου Πλανηταρίου, βραβευμένος για τη συνεισφορά του στην αστρονομική εκπαίδευση, με σημαντική συγγραφική δραστηριότητα. Ήταν αυτός που γνώρισε σε όλους μας το διάστημα, με τον πλέον απλό τρόπο, ώστε να γίνει απόλυτα κατανοητό. Μου έλεγαν διάφοροι φίλοι, καθηγητές κλπ. Μου λέει, μην τα λες και τόσο απλά. Δεν θα νομίζει ο κόσμος ότι είσαι και τόσο σπουδαίος αν τα πεις απλά και τα καταλάβει. Μερικοί άλλοι, υπήρχε και ο φθόνος έτσι, ανάμεσα σε αυτά, μου έλεγαν, ξέρεις, εκχυδαΐζεις την επιστήμη. Εκλαϊκεύοντας. Η επιστήμη δεν είναι ιερατείο. Δεν πρέπει να κρύβεται η επιστήμη στους σοφούς της εποχής. Πρέπει να διαχέεται η επιστήμη και η γνώση. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να προχωρήσει η ανθρωπότητα μπροστά. Ο Διονύσης Σιμόπουλος γεννήθηκε το 1943 στα Ιωάννινα, με καταγωγή από την πλευρά του πατέρα του, από το Γρίλο Ηλίας. Μόλις σε ηλικία 2 ετών έφυγε για την Πάτρα, πόλη από την οποία ήταν η μητέρα του. Εκεί ενηλικιώθηκε. Σε ηλικία 19 ετών έφυγε για την Αμερική, όπου σπούδασε πολιτική επικοινωνία και επικοινωνία της αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο της Λουιζιάννα. Μέχρι το 1972, όπου έζησε στις Ηνωμένες Πολιτείες, το απονεμήθησαν διάφορα βραβεία και τιμητικές διακρίσεις πάνω σε θέματα ομιλιών και επικοινωνίας. Τα παιδιά τα οποία είναι αυτή τη στιγμή στο δημοτικό, τα εγγόνια μου για παράδειγμα, θα ζήσουν 120 χρόνια. Αυτή θα είναι ο μέσος όρος διαβίωσης των ανθρώπων που είναι σήμερα στο δημοτικό αρχές ή στο γυμνάσιο. 120 χρόνια. Θα δουλεύουν φυσικά μέχρι τα 80 τους. Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι. Δεν θα είναι το πρόβλημα των... Δεν θα είναι ότι θα δουλεύουν μέχρι τα 80, αλλά τι θα κάνουν από τα 80 μέχρι τα 120. 40 χρόνια. 40 χρόνια με τι θα απασχολούνται αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του 21ου αιώνα, αν θέλεις. Τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη με τον καρκίνο. Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του, μάλιστα, είχε αναφερθεί στους λόγους για τους οποίους είχε γνωστοποιήσει την νόσο από την οποία έπασχε. Δεν το ανακοίνωσα για να με λυπηθεί κανείς. Εδώ δεν λυπάμαι εγώ τον εαυτό μου, είχε πει, με την αφοπλιστική ειλικρίνεια και το χιούμορ που τον διέκρινε. Πρόσθεσε ότι ακολούθησε τις πιεστικές παροτρύνσεις δύο φίλων του γιατρών, οι οποίοι του ζήτησαν να δημοσιοποιήσει την περιπέτειά του, προκειμένου να βοηθήσει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα.
ο καρκίνος στο πάγκρεας είναι πάρα πολύ δύσκολος. Όταν μου ανακοινώθηκε από τους γιατρούς, σκέφτηκα ότι θα έχω 2-3 μήνες ζωής στο πολύ. Ο γιατρός μου είπε, αν δεν κάνω τίποτα θα ζήσω 6 μήνες και αν κάνω αυτά που πρέπει θα ζήσω παραπάνω. Έχουν περάσει 3 χρόνια από τότε και εγώ ακόμα ζω και βασιλεύω και πιστεύω ότι θα δω και την τέλεια ανακαίνιση του πλανηταρίου το 2023. Πρόσθεσε τότε στη συγκλονιστική του εξομολόγηση. Όμως δεν πρόλαβε. Παρόλο που δεν μ' άρεσε στην αρχή, όταν άρχισα να το γράφω αυτό το βιβλίο, στη διάρκεια της χημειοθεραπείας μάλιστα, από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα χημειοθεραπεία, τέτοιο καιρό ακριβώς πριν από ένα χρόνο, και μέχρι την παραμονή της εγχείρησης που υπέστη τον Απρίλιο, έγραφα αυτό το βιβλίο. Και έτσι είχε και ένα συναισθηματικό φόρτωμα αυτή η συγγραφή. Εγώ είμαι επικούριος. Ο Επίκουρος έλεγε ότι ο θάνατος είναι εκεί που βρίσκεται. Όσο είναι μακριά μας, δεν μας ενδιαφέρει. Αν επέλθει ο θάνατος πάλι, δεν μας ενδιαφέρει, γιατί εμείς θα έχουμε φύγει. Δεν υπάρχει πρόβλημα με μια τέτοια φιλοσοφία. Αυτός ήταν ο Διονύσης Σιμόπουλος. Ένας σύγχρονος επικούριος. Και εμείς να παραμείνουμε στο θέμα και πάμε να δούμε πώς αποχαιρετούν οι συγχωριανοί του τον Διονύση Σιμόπουλο. Οι κάτοικοι του χωριού Γρήλος μιλούν στην κάμερα της ΣΟΡΤ για ένα σπουδαίο άνθρωπο που ποτέ δεν τους αντιμετώπισε με την έπαρση του ακαδημαϊκού, αλλά με ένα απλό και λιτό τρόπο. Είχε τόσο τεράστια αγκαλιά που χώραγε όλους ανυπόκριτα, χωρίς συμφέρον και με αγάπη. Αν τα λεξικά σβήσει τη λέξη αγάπη, να βάζει Σιμόπουλος. Μέσα. Με αυτά τα λόγια, οι συγχωριανοί του στο Γρήλο της Ηλίας αποχαιρετούν τον Διονύση Σιμόπουλο. Γι' αυτού Σάκη, έναν άνθρωπο που αγαπούσε το χωριό του, το εισακαστήριό του, τον τόπο που επέλεγε για να κάνει τις διακοπές του και που ποτέ δεν ξέχασε. Και τον θυμόμαστε τον κύριο Σάκη από μικρά παιδιά που ερχόμασταν εδώ στην εκκλησία και κάθε βράδυ μας μιλούσε για τα αστέρια, για τον ουρανό. Όχι, ήταν αξιόλογος και πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος και αγαπούσε πάρα πολύ το χωριό. Λοιπόν, ο Σάκης υπήρξε για μας ο Σάκης Σιμόπουλος, για τον παγκόσμια κοινότητα ο Διονύσης Σιμόπουλος, ο οποίος τίμησε το χωριό, τίμησε την επιστήμη, τη διακόνευσε όσο δεν πρέπει και θα μείνει. Εμείς τον αποχαιρετούμε σαν Σάκη Σιμόπουλο, οι φίλοι του, και δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ, γιατί ήταν σημαία του χωριού μας, σημαία της παγκόσμιας κοινότητας. Οι άνθρωποι του μικρού αυτού χωριού μόνο καλά λόγια έχουν να πούν για ένα σπουδαίο άνθρωπο που ποτέ όμως δεν τους αντιμετώπισε με την έπαρση του ακαδημαϊκού, αλλά με ένα απλό και λιτό τρόπο που προσδίδουν οι καθημερινές σχέσεις των ανθρώπων. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ προσινής και καταδεκτικός με όλους. Δηλαδή με το χωριό, ας πούμε, καθόταν και μιλούσε με τον κάθε ένα άνθρωπο. Δεν είχε ούτε έπαρση. Και ήταν και πάρα πολύ κατανοητός σε αυτά που έλεγε. Γι' αυτό άλλωστε και ήταν τόσο πολύ αγαπητός στον κόσμο. Και τα βιβλία του και τα λοιπά ήταν κατανοητά και από τον πιο μορφωμένο άνθρωπο μέχρι τον πιο απλό, ας πούμε. Ο άνθρωπος που μας μίσε από παιδιά στη Σαγίνη των Άστρων δεν είναι πια κοντά μας εδώ και λίγα 24 ώρα. Οι συγχωριανοί του εδώ στον τόπο καταγωγής του, το Γρήλο της Ηλίας, μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον άνθρωπο Σάκη, ένα σπουδαίο επιστήμονα που κάθε καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, επισκεπτόταν την περιοχή. Ήταν κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα και το χωρί μας ψήλωνε, θέριευε και έφτανε μέχρι τα αστέρια που τα διακόνεψε και τα... Η επιστήμη του την ανύψωσε όσο δεν πέτυχε, την εκλαίκευσε. Σπουδαίος άνθρωπος, από τους πιο σπουδαίους άνθρωπους. Πάντα να κοιτάτε ψηλά, την έλεγε συχνά αυτή τη φράση. Ένα συμπίκνωμα σοφίας και μυστηρίου. Ο άνθρωπος τα 79 χρόνια που έζησε ο Διονύσης Σιμόπουλος δεν κατάφερε να πλησιάσει προς τα εκεί. Αλλά εδώ, στα Αιγίνα, τα πεζά τα δικά μας, άλλες γειτονιές άνθιζαν. Θυμάμαι ιδιαίτερα το χιούμορ του. Είχε ένα πολύ ωραίο χιούμορ. Πέρα από το που ήταν παγκόσμιας κλάσης επιστήμονας. Εντάξει, εμένα μου μεγάλωσε. Πριν φύγει για την Αμερική, είμαστε εδώ στο σπίτι μαζί συνέχεια. Άμα τα ερχόταν θα πέθανε. Απλώς ήταν και μίλαγε σε όλο τον κόσμο. Αν και είχε τέτοια θέση, ήταν πρώτος άνθρωπος. Ο ίδιος επέλεξε ταφή του να γίνει στην Ηλία και στον τόπο καταγωγής του. Τώρα θέση για την υπόθεση που έχει σηκώσει η πολιτική θύελα, εκείνη της παρακολούθησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΙΠ,
πήρε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η αντικειμενική πολιτική ευθύνη αναλήφθηκε με την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Γρηγόρη Δημητριάδη, ενώ τόνισε ότι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι αν γνώριζε, δεν θα επέτρεπε ποτέ την παρακολούθηση του κύρου Ανδρουλάκη. Η υπόθεση των παρακολουθήσεων συνταράσσει το πολιτικό σκηνικό, με τον Πρωθυπουργό να παρεμβαίνει σήμερα με δήλωσή του και να αναφέρει πως ήταν πολιτικά λάθος τα όσα συνέβησαν στην παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη, επιρρύπτοντας παράλληλα ευθύνες στον παραιτηθέντα διοικητή της ΕΕΠ ότι υποτίμησε την πολιτική διάσταση του ζητήματος. Παρότι όλα έγιναν νόμιμα, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών υποτίμησε την πολιτική διάσταση της συγκεκριμένης ενέργειας. Ήταν τυπικά επαρκής, όμως πολιτικά μη αποδεκτή. Δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί, προκαλώντας ρογμές στην εμπιστοσύνη των πολιτών στις υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας. Γιατί αν και αφορούσε προβεβλημένο πολιτικό πρόσωπο, ο χειρισμός της υπήρξε λυπής. Ακριβώς γι' αυτό απομακρύνθηκε αμέσως ο διοικητής ΣΕΙΠ, ενώ και ο Γενικός Γραμματέας του Γραφείου του Πρωθυπουργού ανέλαβε την αντικειμενική πολιτική ευθύνη. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για ολίσθημα και σημείωσε πως αν γνώριζε δεν θα επέτρεπε ποτέ την παρακολούθηση του κ. Ανδρουλάκη. Επαναλαμβάνω ευθέως. Αυτό που έγινε μπορεί να ήταν σύμφωνο με το γράμμα του νόμου, ήταν όμως λάθος. Δεν το γνώριζα και προφανώς δεν θα το επέτρεπα ποτέ. Η υπόθεση ανέδειξε ωστόσο την έλλειψη πρόσθετων φίλτρων στη λειτουργία των υπηρεσιών πληροφοριών. Γιατί η παρακολούθηση ενός πολιτικού προσώπου ασφαλώς και προϋποθέτει εγγυήσεις πέραν από την κρίση, ακόμα και ενός έμπειρου και ικανού δικαστικού λειτουργού. Από την άλλη πλευρά όμως θέλω να είμαι επίσης σαφής. Η προσφορά της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών είναι σημαντική. Η κυβέρνηση συμφώνησε αμέσως στη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία προφανώς και θα λειτουργήσει υπό συνθήκες που η φύση του αντικειμένου που θα ερευνήσει επιβάλλει. Γιατί μια τέτοια υπεύθυνη διαδικασία δεν μπορεί, δεν πρέπει να μετατραπεί σε κατασκοπευτικό σύριαλ προς κομματική κατανάλωση. Ο Πρωθυπουργός πέραν των υπολείπων απάντησε ουσιαστικά στην κριτική πως ήταν υπό την εποπτεία του ΕΕΠ, τονίζοντας ότι υπάρχει έλλειψη πρόσθετων πολιτικών φίλτρων και στην κατεύθυνση αυτή κατέθεσε 4 αξόνες αλλαγών. Στα της οικονομίας τώρα, αισθητή είναι η μείωση που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στις τιμές των καυσίμων, με την εκτίμηση ότι αυτό θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Οι καταναλώσεις ωστόσο παραμένουν στο ναδύρ και τίποτα δεν θυμίζουν με τις αντίστοιχες των προηγούμενων ετών. Μετά από αρκετούς μήνες συνεχούς ανόδους στις τιμές των καυσίμων, παρατηρείται στη τίμιωσή τους τόσο για τη βενζίνη όσο και για το πετρέλαιο κίνησης. Υπάρχει μια θετική εξέλιξη το τελευταίο διάστημα. Οι διεθνείς τιμές πέφτουν το βαρέλι παρακολουθούμενοι στα 95 δολάρια περίπου. Αυτή τη στιγμή κυμαίνεται. Αυτό έχει οδηγήσει μια πτώση στις τιμές αρκετά υψηλή από τα 2,45-2,50 που ήταν πριν ένα μήνα, 1,5 περίπου οι τιμές. Αυτή τη στιγμή κυμαίνονται. Δεν μπορώ να πω μια ακρίβεια, είναι γύρω στο 2,10. Βέβαια, είναι ανάλογο πότε παραλαμβάνει κάθε πρατήριο με τις χαμηλότερες τιμές και τις προσαρμόζει ανάλογα στη λιανική πώληση. Γι' αυτό βλέπουμε και ανομοιομορφία, βέβαια, λίγο μεγάλη αυτή τη στιγμή στην αγορά, στα πρατήρια. Αλλά μέρα με τη μέρα αυτό διορθώνεται και πιστεύω θα κυμανθεί στα 2,5. 2,05 η τιμή. Το ίδιο ισχύει και για τα πετρέλαια κίνησης, το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο και αυτό έχει μια πτώση. Θα δούμε τις τιμές στις επόμενες ημέρες, νομίζω είναι θετικό αυτό που γίνεται. Συν το Fuel Pass που δίνεται αυτή η επιδότηση για δεύτερη φορά, έχει αρχίσει ο κόσμος και κάνει χρήση της, αυτής της επιδότησης, βλέπουμε. Βέβαια είναι λίγο, η χρήση της κάρτας είναι λίγο δύσκολη στο χειρισμό. Αυτό το λέω γιατί βλέπω όσοι προσπαθούν να τη χρησιμοποιήσουν, δυσκολεύονται. Εντάξει, δεν πειράζει, όμως θα καταφέρνουμε και θα βοηθήσει και αυτό. Οι καταναλώσεις ωστόσο παραμένουν χαμηλές και τίποτα δεν θυμίζουν τις αντίστοιχες των προηγούμενων ετών. Η κατανάλωση δεν είναι μόνο τα καύσιμα, ο πληθωρισμός γενικά έχει αγγίξει τα πάντα. Είδαμε έναν Ιούλιο σε γενικές γραμμές, όχι μόνο, δεν μιλάω μόνο για τα πρατήρια, δεν υπήρχε μεγάλος τζίρος στην αγορά, δεν υπήρχε κίνηση. Τώρα τον Αύγουστο μήνα έχει αλλάξει η κατάσταση, προς το καλύτερο βέβαια, αλλά μέχρι στιγμή οι καταναλώσεις όλα δεν δείχνουν τα περσινά στοιχεία και τα προπέρσινα. Είμαστε πολύ πιο κάτω. Συνεχίζει παρά την μικρή ανάσχεση το ράλι του ο πληθωρισμός. Έτσι με βάση την Ελστάτ από τη σύγκριση του Γενικού Δίκτυ Τιμών Καταναλωτή του μηνός Ιουλίου 2022 με τον αντίστοιχο δίκτυ του Ιουλίου του 2021 προέκυψε αύξηση 11,6%.
έναντι αύξησης 1,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2021 με το 2020. Οι τιμές σε βασικά αγαθά ωστόσο συνεχίζουν να τραβούν την ανηφόρα. Επιβραδύνθηκε τον Ιούλιο λόγω και της υψηλότερης περσινής βάσης σύγκρισης η αλματώδης ανωδική πορεία του πληθωρισμού. Ωστόσο, παρέμεινε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα καθώς αυξήθηκε 11,6% από 12,1% τον Ιούνιο εφέτος και έναντι αύξησης 1,4% τον Ιούλιο 2021. Σε ετήσια σύγκριση, συνεχίστηκαν οι σημαντικές ανατιμήσεις στην ενέργεια καθώς οι τιμές αυξήθηκαν σε φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρισμό, καύσιμα και λιπαντικά, στερεά καύσιμα. Όχι μόνο εγώ, όλος ο κόσμος αντιμετωπίζει την ακρίβεια. Σε βενζίνη, σε τρόφιμα, ακόμα και το ψωμί είναι 1 ευρώ. Και πού θα πάει αυτό τώρα. Πιστεύω να αλλάξουν τα πράγματα, δύσκολα όμως. Όσο υπάρχουν αυτά τα εξωτερικά, ας πούμε, Ουκρανίες, Ρωσία, όλα αυτά, θα υπάρχει πρόβλημα. Εγώ είμαι ψύχρεμη να σας πω την αλήθεια. Εμένα ο λογαριασμός της ΔΕΗ δεν μου ήρθε τόσο υπερβολικός όσο ακούω. Ήρθε ένα 20% επάνω. Δεν πήραμε τίποτα πίσω, μόνο τις εκπτώσεις που είχαμε από το κράτος και περιμένουμε, εντάξει, τι να κάνουμε. Αντίστοιχα και στο λεγόμενο καλάθι της νοικοκυράς, οι τιμές κινήθηκαν ανωδικά σε έλαια και λίπη, ψωμί και δημητριακά, κρέατα γενικά, γαλακτοκομικά και αυγά, λαχανικά γενικά, καφέ, κακάο, τσάι, λοιπά τρόφιμα, ζάχαρη, σοκολάτες, γλυκά, παγωτά, ψάρια γενικά, μεταλλικό νερό, αναψυκτικά, χυμούς φρούτων και αλκοολούχα ποτά μη σερβιριζόμενα. Σε έχω δει που έχουν ανέβει κάποιες τιμές ψηλά, αλλά εντάξει, προσπαθώ να παίρνω πιο λίγα πράγματα που έπαιρνα πλέον πιο πολλά και έτσι λίγο οικονομικά, λίγο μπορώ να ανταπεξέλθω πιο σιγά έτσι, στο οικονομικό μου τομέα. Αυτό, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Επίσης, οι αυξήσεις τιμών καταγράφηκαν σε μια ευρύτατη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών, ειδικά στο πακέτο των διακοπών και της διασκέδασης και κυρίως σε μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο, μεταφορά επιβατών με ταξί, μεταφορά επιβατών με πλοίο, ξενοδοχεία, μοτέλ, πανδοχεία, αυτοκίνητα μεταχειρισμένα, αυτοκίνητα καινούρια, κινηματογράφους, θέατρα. Αλλά και μεταξύ Ιουλίου και Ιουνίου εφέτος υπήρξαν ανατιμήσεις σε πολλά είδη διατροφής πλην των οπών φρούτων, όπου παρατηρήθηκε μείωση 17,5%. Τώρα, κυρίες και κύριοι, κάτι περισσότερο από αναβρασμός επικρατεί στους κόλπους των σταφυδοπαραγωγών της Ηλίας, σε ό,τι έχει να κάνει με την τιμή του μαύρου χρυσού. Μάλιστα, οι αγρότες πραγματοποίησαν σήμερα νέα συμβολική κινητοποίηση στον πύργο, προκειμένου να ακουστεί η φωνή τους και να βρεθεί μια λύση σε ένα πρόβλημα που, αν δεν λυθεί, οι επιπτώσεις του θα είναι μεγάλες. Κατώτερη εγγυημένη τιμή στη σταφίδα για να μπορέσουν να συνεχίσουν να παράγουν και να ζήσουν στα χωράφια τους απαιτούν μεταξύ άλλων σταφυδοπαραγωγή μαύρης κορινθιακής σταφίδας της Ηλίας. Καλλιεργώ 45 στρέμματα σταφίδα και δυστυχώς φέτος είμαστε χρεωμένοι όλοι από τα φάρμακα, από τα λοιπάσματα και θέλουμε μια καλύτερη τιμή στη σταφίδα γιατί πέρυσι μας την πήρανε 0,90 λεπτά. Τα έξοδα της σταφίδας φτάνουν από το 1,20 μέχρι 1,50 είναι τα έξοδα της σταφίδας. Οπότε δηλαδή με 90 λεπτά μπήκαμε και μέσα πέρυσι. Εάν γίνει και αυτό φέτος, πάμε για εγκατάλειψη σταφίδας. Γι' αυτό ζητάμε την παρέμβαση και της πολιτείας και από τις ΚΟΣ. Δουλεύουμε δίχως να πληρωνόμαστε. Σταφίδα με 90 λεπτά. Σταφίδα, ένα προϊόν, εθνικό προϊόν που έχει παρελθόν, που έχει σώσει την Ελλάδα από παλιά. Το έχουν στα αζήτητα. Οι αγρότες πραγματοποίησαν το πρωί συγκέντρωση με τα αγροτικά τους μηχανήματα στα φανάρια του κόμβου Αγίου Γεωργίου στον πύργο μετά από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού, ενώ ακολούθησε και μηχανοκίνητη πορεία στον πύργο. Μια καλύτερη τιμή για τη σταφίδα, γιατί όχι καλύτερη, ό,τι καλύτερο μπορούμε, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σταφίδα, είναι σαν αζήτητα. Μας την παίρνουν 80 και 90 λεπτά και σε λίγες μέρες ξεκινάει ο τρίγος, δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε, πώς θα πληρώσουμε τις εργάτες, τι λεφτά θα πάρουμε, δεν ξέρουμε τίποτα. Όπως οι ίδιοι τονίζουν, η νέα κάπου θα εξειδικευθεί με το στρατηγικό σχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση, πρόκειται να εντείνει την καταλύστευση του μόχθου των αγροτών από τους μεταποιητές, τους διάφορους μεσάζοντες και τις τράπεζες. Εμείς απαιτούμε αυτή τη στιγμή να περάσει αυτό το ψήφισμα για τη σταφίδα, πάλι στο Συμβούλιο, γιατί φτάσαμε στην ώρα να κλείσουμε.
και είμαστε σε χειρότερη κατάσταση, σε πιο δυσμενή κατάσταση από ό,τι είμαστε πέρσι. Αυτό ακριβώς θέλουμε. Πριν τον τρίγκο, να απαιτήσετε από την κυβέρνηση να δώσει τιμή για τη σταφίδα, γιατί τελειώνει η σταφίδα, κόβει ο κόσμος τη σταφίδα και δεν υπάρχει. Εμένα με ενδιαφέρει η Ηλία και οι Ηλίοι πολίτες. Αυτό είναι. Αν εσείς, δεν θέλω να σας πείσω, αν εσείς πιστεύετε ότι εγώ παίζω παιχνίδια εις βάρος σας, δεν μπορώ να κάνω κάτι αυτό για να σας το αλλάξω. Νομίζω όμως ότι στα 3 χρόνια που είμαι αντιπεριφερειάρχης Ηλίας έχουν καταγραφεί ενέργειές μου που είναι απέναντι στην κυβέρνηση. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο Δήμος του Πυργού τίμησε την ευμαχία του Κατακόλου με μια λαμπρή εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν με παραδοσιακές φορεσκές, σύλλογοι, όμιλοι και σωματεία. Στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος του Πύργου, οι ομιλητές έκαναν λόγο για μια ξεχωριστή στιγμή της Επανάστασης του 1821. Παρά τα πρόβατα που δημιουργήθηκαν από το ξαφνικό μπουρίνι στην περιοχή του Κατακόλου, με κάθε επισημότητα εορτάστηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά από το Δήμο Πύργου η ιστορική στιγμή της ναυμαχίας του Κατακόλου. Σε πείσμα του μετεωρολογικού δελτίου κάνουμε την εκδήλωση, γιατί οι συμβολισμοί είναι ισχυροί και δεν πρέπει να καμία συννεφιά να μας παρεμποδίζει να τους κρατάμε ζωντανούς. Η ναυμαχία που έγινε εδώ πιο έξω στο Κατάκολο είχε την σημαντική αξία της και αυτή ήταν αληθαράκι στο οικοδόμηση της ελεύθερης Ελλάδας κατά την Επανάσταση του 1821. Το μήνυμα είναι ένα και διαχρονικό. Η ανδρεία, η τόλμη, το θάρρος, η αποφασιστικότητα, αρετές του ελληνισμού και στη σημερινή εποχή μπορούν να αποτελέσουν το εφαλτήριο για όλους τους αγώνες. Η εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση των 201 ετών από την ναυμαχία, όπως και η αναπαράσταση, έγιναν παρουσία αρχών και φορέων, αλλά και πλήθους συλλόγων, τα μέλη των οποίων μας γύρισαν ενδυματολογικά στην εποχή της Επανάστασης. Καταλυτική στην επιτυχή έκβαση ήταν και η συνεργασία του Πολιτιστικού Συλλόγου Κατακόλου Φάρος. Η Ελλάδα είναι γεμάτη ιστορία, κάθε σπιθαμή είναι ποτισμένη με αίμα, γι' αυτό και αυτά τα χώματα δεν διαπραγματεύονται και δεν φοβούμαστε κανέναν από όλους αυτούς τους ανάβουγους ιστορικά που μας έχουν περικυκλώσει. Ο Δήμαρχος Πύργου στο χαιρετισμό του επεσήμανε ότι συμπληρώνονται 201 χρόνια από το γεγονός με τη δική του αξία και συμβολή στη διεξαγωγή και την έκβαση του αγώνα για την ελευθερία. Τιμούμε την ιστορία μας, τιμούμε τους αγωνιστές και τους ήρωες με συναισθήματα ευγνωμοσύνης. Τόσο ο τόπος μας όσο και ολόκληρη η χώρα είναι μια ιστορία που τα γεγονότα της πρέπει να τιμούνται και να μην ξεχνιούνται. Μια σημαντική εκδήλωση μνήμης και τιμής εδώ στο Κατάκολο, τα 201 χρόνια από την ναυμαχία του Κατακόλου, ένα πολύ σημαντικό γεγονός της Επαναστάσεως του 1821, που μαζί με όλες τις άλλες μικρές και μεγάλες μάχες έδωσαν σε όλους εμάς την ελευθερία. Εδώ πατριώτες πριν από 201 χρόνια έδωσαν τη ζωή τους για να μπορούμε εμείς σήμερα να είμαστε ελεύθεροι και να μπορούμε να ταινίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Είναι επιτέλους καιρός να αρχίσουμε να αγαπάμε την ιστορία μας ως ηλί και την αναδεικνύουμε. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Δήμος Πύργου στα 3 χρόνια ανάληψη των καθηκόνων του έχει βγάλει 3 ιστορικές εκδόσεις. Είναι ρεκόρ για Δήμο, για το Δήμο του Πύργου και γενικότερα για τον νομό Ηλίας. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλίμα στο δελτίο μας. Θα γίνει ανταλλαγή με αυτή την ερώτηση που αποτελεί και τον τίτλο της παράστασης. Οι 8 πρωταγωνιστές αναδύονται από το ζόφο της ιστορίας και συναντιούνται εδώ και τώρα. 7 γυναίκες και ένας άνδρας διαφορετικής ηλικίας και καταγωγής, να πούμε, έρχονται και πάλι αντιμέτωποι με το ανοιχτό προσωπικό και συλλογικό τραύμα της αδιανόητης καταστροφής. Η παράσταση, να πούμε, ότι πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στο γυμνάσιο της Αρχαίας Ολυμπίας, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε απόψε στο δελτίο μας τη σκηνοθέτηδα, την κυρία Ρούλα Πατεράκη. Κυρία Πατεράκη, καλησπέρα σας. Γεια σας. Κυρία Πατεράκη, θέλω να μου πείτε το κοινωνικό χαρακτήρα που έχει η παράσταση. Συμμετέχουν γνωστοί και καταξιωμένοι ηθοποιοί. Ναι. Συμμετέχουν πολύ καλοί ηθοποιοί κυρίως. Mm-hmm. Ναι. Είναι και γνωστοί, είναι και καταξιωμένοι, αλλά αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι εξαιρετικοί ηθοποιοί, πάρα πολύ καλοί ηθοποιοί. Αυτό είναι βέβαιο. Να πούμε δύο λόγια για την παράσταση. Να μας περιγράψετε. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, η παράσταση πραγματεύεται το δράμα και την τραγωδία της μεγάλης ιδέας. Mm-hmm. Και φυσικά το αποτέλεσμα της μεγάλης ιδέας, της καταστροφής μεγάλης ιδέας και της καταστροφής της Σμύρνης, που για πρώτη φορά έγινε μια
ευρύτατη ανταλλαγή πληθυσμών που δεν είχε ματαγίνει, άλλη φορά δεν είχε ξαναγίνει σε τέτοια έκταση, όπου πάνω από 1 εκατομμύριο Έλληνες μεταφέρθηκαν από τα βάθη της Ανατολίας και ήρθαν στην Ελλάδα, και νομίζω ότι γύρω στους 800.000 Τούρκοι ή ενδεχομένως και λίγο λιγότεροι φύγαν από την Ελλάδα και πήγανε σε εκείνα τα μέρη και ξεριζώθηκαν. Ήτανε λαοί, δηλαδή, αυτοί οι οποίοι ζούσαν αιώνες σε αυτά τα μέρη. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτό ήτανε μια ρογμή στη συνείδησή τους και ήτανε μια τέτοια δυστυχία που δεν περιγράφεται. Μάλιστα. Λοιπόν, η ανταλλαγή έχει πάντοτε ένα καλό και ένα κακό. Για την Ελλάδα στην αρχή θεωρήθηκε πολύ κακό πράγμα. Μετά, επειδή οι πρόσφυγες δώσανε νέα πνοή στον τόπο, είχαν φέρει τεχνολογίες, ευρεσιτεχνίες, ήταν μορφωμένοι και η Ελλάδα ακόμη δεν ήταν τόσο ανεπτυγμένη, έχουν συνδράμει και βοήθησαν πολύ στην κοινωνική αναδόμηση της Ελλάδας και θεωρήθηκε, εν τέλει θεωρήθηκε καλό για την Ελλάδα. Για την Τουρκία δεν ξέρω τι έγινε εκεί και αν θεωρήθηκε καλό ή κακό, αλλά και δεν με και πολύ ενδιαφέρει, όπως καταλαβαίνετε, τι έγινε, ναι, με την Τουρκία. Με ενδιαφέρει τι έγινε στην Ελλάδα. Σίγουρα. Η ανταλλαγή, λοιπόν, εκ των υστέρων θεωρήθηκε ένα θετικό πράγμα στην Ελλάδα, για την Ελλάδα. Τώρα, εγώ όμως δεν επικεντρώνομαι στην ανταλλαγή. Επικεντρώνομαι ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας πολύ μεγάλης τραγωδίας, μιας ήττας, που για πρώτη φορά οι Έλληνες μετά την Επανάσταση του 1821, εφόσον και οι ξένοι τους είχαν στηρίξει, γιατί οι Έλληνες παίρνοντας τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο μέρος στο πλευρό των Άγγλων ιδιαίτερα, δημιούργησαν μια πάρα πολύ καλή εντύπωση ως στράτευμα και μας είχαν υποσχεθεί πολλά οι συμμαχοί μας, και για αυτή τη στήριξη για τη Σμύρνη και τη Μικρασία, και στο τέλος βέβαια αυτά τα πράγματα δεν συνέβησαν και η Ελλάδα πλήρωσε ένα τεράστιο τίμημα, το οποίο σημαίνει ότι έκτοτε και συρρυκνώθηκε και μίκρινε και δεν πάβει να είναι ένα συλλογικό τραύμα ή ήττα για ένα λαό, δεν πάβει να είναι ήττα και να τον κυνηγάει. Εγώ λοιπόν πραγματεύομαι την έννοια της τραγωδίας και του δράματος και λιγότερο τα αποτελέσματα της ανταλλαγής. Γι' αυτό και έχει και ερωτηματικό η λέξη. Θα γίνει ανταλλαγή, γιατί πολλοί από τους ήρωες παίρνουν μέρος. Έτσι όπως βρίσκονται στην κατάσταση που βρίσκονται, μη θέλοντας να γίνει ανταλλαγή, λένε μα έγινε η ανταλλαγή, αυτό είναι ανταλλαγή που ακούνε, θα γίνει ανταλλαγή. Και με αυτόν τον τρόπο εμφανίζονται και επιθυμίες των ανθρώπων, επιθυμίες δηλαδή λαών και εθνών, όπου θα ήθελαν και θα επιθυμούσαν να μένουν ακόμη σε εκείνα τα μέρη, όπου γεννήθηκαν, όπου ήταν οι πατεράδες τους, οι πρόγονοί τους, και όπου τα εγκατέλειψαν για μια καινούργια πατρίδα που όταν ήρθαν στην αρχή δεν τους φέρθηκε μάλιστα και καθόλου καλά αρχικά. Αν θέλετε, αφήνει στους θεατές μια αίσθηση προβληματισμού. Ναι, μια αίσθηση προβληματισμού. Θέλω να πω ότι γενικά το θέατρο και το σημερινό θέατρο, το σύγχρονο θέατρο, διεθνώς, δεν είναι ένα θέατρο το οποίο δίνει ούτε ιδιαίτερα απεσιόδοξα, ούτε αισιόδοξα μηνύματα. Είναι ένα θέατρο προβληματισμού, αντιφάσεων. Θέτει περισσότερα ερωτήματα παρά δίνει απαντήσεις. Οπότε με αυτόν τον τρόπο είναι καλύτερα και στην κατάσταση που είμαστε, στις συγκυρίες σημερινές, να προβληματιζόμαστε αντί να παίρνουμε εύκολα μηνύματα αισιοδοξίας ή να απελπιζόμαστε με την συνηθισμένη απεσιοδοξία που μας διακρίνει εμάς και την αιώνια γκρίνια μας. Οπότε σήμερα και αύριο στην Αρχαία Ολυμπία το ραντεβού. Ναι. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Μάλιστα. Κυρία Παντεράκη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Ευχαριστώ εγώ. Γεια σας. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της ΟΡΤ. Από όλους εμάς, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.